Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μέσα από μια διαδρομή 4 χρόνων, λόγω βέβαια και της, του COVID, κατορθώσαμε και μαζέψαμε ένα υλικό για να κάνουμε 6 εκπομπές αφιέρωμα στον μεγάλο μας εικαστικό αείμνηστο Φώτη Κόντογλου. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που στήριξαν αυτό το αφιέρωμα με το πρωτεξάρχοντα τον μεγάλο μας ηθοποιό και σκηνοθέτη Κώστα Καστανά, την ιστορικό τέχνης δόκτωρα κυρία Μαράη Γεωργούση, πρώην διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κόρδη Γιώργο, ζωγράφο, αγιογράφο, συγγραφέα. Τον κύριο Ζωητάκη Αθανάσιο, καθηγητή ιστορίας Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ Μόσχας. Βασίλη Αγροκώστα, καθηγητή μουσικολόγο. Δημήτρη Μεταλλινό, καθηγητή Ιωνίου Πανεπιστημίου, τμήμα αρχαιονομίας. Νίκο Παπαδημητρίου, ομότιμο καθηγητή Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέα. Κύριο Κίσα Σταμάτη, άρχον το ημάστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Διηγηδίκη Γιώργο, φιλόλογο, συγγραφέα. Πατήρ Σταμάτη Κλήρη, αγιογράφο. Δημήτρη Κοσμόπουλο, ποιητή, δοκιμιογράφο, μεταφραστή. Σωτήρη Γουνελά, ποιητή, συγγραφέα. Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Δημοσθένη Αβραμίδη, αναπληρωτή, καθηγητή ανωτά της Σχολής Καλών Τεχνών. Κοσκινά Κατερίνα, ιστορικό τέχνη, σύμβουλο Δημάρχου Αθηναίων. Δόκτωρ Παρή Καλαμαρά, διευθύντρια Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Χοροδία με τον άρχον πρωτοιμάστορα της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας, κύριο Σταμάτη Κίσα, Γρηγόρη Μπαλογιάννη, αγιογράφο, μαθητή Κόντογλου, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, πρόεδρο Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, Θεοδόρα Γιαννίτση, ιστορικό πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Μόσχας, Πέτρο Λαμπρινάκος, εικαστικός αγιογράφος, και Τζιρτζιλάκη Μανουήλ, αγιογράφο, μαθητή Φώτη Κόντογλου. Είναι η πρώτη εκπομπή αφιέρωμα στο μεγάλο μας αγιογράφο και εικαστικό Φώτη Κόντογλου. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον καταξιωμένο μεγάλο μας ηθοποιό Καστανά Κώστα, ο οποίος διαβάζει το βιογραφικό. Ο Φώτης Κόντογλου, γιος του Νικολάου Αποστολέλη και της Δέσπος Κόντογλου, γεννήθηκε στο Αϊβαλί στις 8 Νοεμβρίου του 1895. Είχε 3 ακόμη αδέρφια, τον Γιάννη, τον Αντώνη και την Τασίτσα. Ένα χρόνο μετά έχασε τον πατέρα του, που ήταν ναυτικό στο επάγγελμα, και την κηδεμονία των 4 παιδιών ανέλαβε ο θείος του, Στέφανος Κόντογλου, που ήταν ηγούμενος της Μονής της Αγίας Παρασκευής, στην οποία οφείλεται και η χρήση του επωνύμου της οικογενείας της μητέρας του. Τα παιδικά του χρόνια λοιπόν τα έζησε στο Αϊβαλί. Εκεί τελείωσε το σχολαρχείο και το γυμνάσιο το 1912. Ήταν στο γυμνάσιο συμμαθητής με τον λογοτέχνη και ζωγράφο Στρατιδούκα. Ήταν μέλος μιας ομάδας μαθητών που εξέδιδε το περιοδικό Μέλισσα από το 1911, το οποίο ο Κόντογλου διακοσμούσε με ζωγραφική. Μετά την αποφύτισή του γράφτηκε στη Σχολή Καλλοτεχνών στην Αθήνα,
το 1913 και το 13-14 έμενε με τον στρατή Δούκα στη Νεάπολη και στην Κυψέλη και μετά με τον Παπαλουκά στην Κολοκυνθού. Το 14 εγκατέλειψε τη σχολή και πήγε στο Παρίσι, όπου μελέτησε το έργο διαφόρων σχολών της ζωγραφικής. Και παράλληλα συνεργαζόταν με το περιοδικό Illustration, όπου στο 1916 κέρδισε το πρώτο βραβείο εικονογράφησης βιβλίου σε διαγωνισμό του περιοδικού, που ήταν για την πείνα του Knut Hamsun. Έκανε πολλά επαγγέλματα, εργάστηκε ως τορναδόρος και ανθρακορύχος και το 17 έκανε ταξίδια στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το 18 επέστρεψε στη Γαλλία. Στην πατρίδα του γύρισε το 19 μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Διορίστηκε καθηγητής στο Παρθεναγωγείο της πατρίδας, το που δίδασκε γαλλικά και τεχνικά. Το 21 επιστρατεύτηκε για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το 22 πήρε το δρόμο της προσφυγιάς με ένα καΐκι. Το 23 έκανε ταξίδι στο Άγιο Όρος με πρόθεση να καλογερέψει. Ο Κόντογλου πέθανε το 1965 στην Αθήνα και τα οστά του μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι της Νέας Μάκρης. Προσωπικά έχω γνωρίσει ανθρώπους που εκτιμούσαν τον Κόντογλου και οι συζητήσεις τους γι' αυτόν με είχαν γοητέψει. Για παράδειγμα τον Κωστή Μπαστιά με τον Αλέξη Μινωτή που στο σπίτι του Ζεύγους Μινωτή Παξινού όταν ήμουνα νέος ηθοποιός γίνονταν διάφορες συζητήσεις και ο Κόντογλου ήταν ένα αγαπημένο θέμα. Θα μας πει λίγα λόγια για τον Φώτη Κόντογλου, μια εισαγωγή, ιστορικός τέχνης, δόκτωρ, κυρία Μαράη Γεωργούση, πρώην διδάσκουσα Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο Φώτης Κόντογλου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ζωγράφος της ελληνικότητας, κυρίως λόγω της χαρακτηριστικής ανάδειξης των ουσιαστικότερων πνευματικών αξιών της ελληνικής παράδοσης μέσα από το έργο του. Η προσφορά του στην νεοελληνική ζωγραφική υπήρξε νευραλγική. Η δημιουργία του περιστρεφόταν κυρίως γύρω από τρεις άξονες. Τη βυζαντινή τεχνική στο ζωγραφικό του έργο, το αγιογραφικό του έργο, που ξαναέφερνε την ορθόδοξη ζωγραφική στις εκκλησίες μας, και τον έμεσο ηθικοδιδακτισμό του έργου του. Τόσο με το συγγραφικό του, όσο και με το ζωγραφικό του έργο, δημιούργησε αίσθηση με την παρουσία του σε μία εποχή που η σχολή του μονάχου παρέδιε τη θέση της στην ανερχόμενη μοντέρνα ζωγραφική του Μαλέα και του Παρθένη και στις γοητευτικές προτάσεις του Παρισιού. Εκείνος, συνεπής στις αξίες του εθνικού παρελθόντος, παρόλη την επαφή και παραμονή του για χρόνια στο Παρίσι, εξέφρασε μέσα από το έργο του την ορθόδοξη πίστη, αλλά και την τραγωδία της Μικρασίας. Το ταξίδι του στο Άγιον Όρος προλίανε το δρόμο του προς τη βυζαντινή ζωγραφική. Ήρθε σε ουσιαστικότερη επαφή με την εκκλησιαστική ζωγραφική και κυρίως με την μεταβυζαντινή τέχνη της κριτικής σχολής. Στο Άγιον Όρος μελέτησε και αντέγραψε φορητές εικόνες και τυχογραφίες, κυρίως του 16ου αιώνα, του Θεοφάνη και του Φράγκου Κατελάνου. Τα έργα του αυτά τα εξέθεσε στη Μυτιλίνη μαζί με τον Μαλέα. Υπήρξε επιφυλακτικός στα μεγάλα έργα της Μακεδονικής σχολής, ενώ τον γοήτευσε ξεκάθαρα η κριτική σχολή ζωγραφικής. Δούλεψε μάλιστα σαν συντηρητής σε τοιχογραφίες της Βυζαντινής εποχής, ενώ εργάστηκε και στην περίπλευτο του Μιστρά το προδρομικό αυτό έργο της κριτικής σχολής. Δάσκαλοί του ο Θεοφάνης της Λαύρας και από κοντά ο Κατελάνος και άλλοι κριτικοί. Σαν συντηρητής εργάστηκε επίσης σε διάφορες βυζαντινές εκκλησίες και μουσεία,
όπως το Βυζαντινό Μουσείο το 1931 μέχρι το 1932, στο Μουσείο του Καΐρου το 1935, όπως και στο Μουσείο της Κέρκυρας. Δυστυχώς δεν διασώζονται πολλά έργα του σήμερα. Διασώζεται όμως ίσως το σημαντικότερο έργο του σε κοσμική ζωγραφική, οι τοιχογραφίες στο Δημαρχιακό Μέγαρο των Αθηνών. Στο Δημαρχείο, λοιπόν, φιλοτέχνησε 4 συνθέσεις στις 2 αίθουσες του Ισογείου, ζωοφόρους μέσα στη λευκή ορθομαρμάρωση. Άγγλισε τα θέματα του κυρίως από την ιστορία της Αθήνας, χώρισε τους τοίχους σε 2 ζώνες, στην επάνω, ζωγράφισε ολόσωμους τους κυριότερους ήρωες του ελληνισμού από τους μυθικούς χρόνους μέχρι την Επανάσταση του 1821. Οι μορφές αρχαίων ηρώων και οι μυθαίων βρίσκονται δίπλα σε εκείνες των Αγίων, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο ποιητής Σολωμός. Στη χαμηλότερη ζώνη απεικονίζονται σκηνές μαχών από διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Ωστόσο, οι τοιχογραφίες της οικίας του, που απεικόνιζαν και την οικογένειά του, σώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον γιατρό Διονύσιο Οίκο. Σώθηκαν επίσης και κάποιοι πίνακες με αρχαία θέματα, όπως ο Λαοκόν στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών. Κυρίαρχη στη δουλειά του ήταν η Βυζαντινή παράδοση. Με τις στενές φόρμες, τη μικρή σχετικά κλίμακα, το χαρακτηριστικό αυστηρό περίγραμμα, αλλά κυρίως εκείνα τα συγκρατημένα γεώδη, καστανά και μουντά πλε χρώματα. Σε μία θαυμαστή όμως αρμονία. Τη χρωματική παλέτα συμπληρώνει η μετρημένη και ισόρροπη σύνθεση, όμως παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποιες, σε μερικές από τις συνθέσεις του. Οι μυθικοί ήρωες με την άριστη ανατομία και τα ροδαλά τους μάγουλα παραπέμπουν σε πρότυπα της τέχνης της πομπιείας, ενώ στις προσωποποιήσεις των πόλεων κυριαρχεί η επιπαιδική σύνθεση των σεμνών γυναικών. Στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ακολουθεί πιο πιστά την δυσδιάστατη οπτική της βυζαντινής τέχνης και παράδοσης. Ο μικρασιατικής καταγωγής Κόντογλου αντιμετώπισε την παράδοση ως φυσική συνέχεια της ζωής. Τον διέκριναν η απολυτότητα και το πάθος του πρωτοπόρου. Είχε επίσης την ευλογία να διαθέτει και την δυνότητα του γραπτού λόγου, που συνεπικούρησε στην αποστολή του. Στο εργαστήρι του φίτησαν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Εγκονόπουλος, που αργότερα χάραξαν και εκείνη τη δική τους λαμπρή πορεία στην τέχνη. Ο Κόντογλου υπήρξε παράλληλα ένας δεινός, αλλά και ενσυνείδητος αγιογράφος, με πλήρη επίγνωση και σταθερή διαχρονική οπτική των θεμάτων, μέσα από το πρίσμα της βυζαντινής παράδοσης. Χρησιμοποίησε περισσότερους σκουρόχρωμους τόνους, τόσο στο πρόσωπο όσο και στα χέρια. Ενώ τα ενδύματα τα φιλοτεχνεί με ήσυχους τόνους, σε απόλυτη αρμονία όμως με το υπόλοιπο σύνολο της σύνθεσης. Χαρακτηριστικά έργα του αποτελούν οι εικόνες του τέμπλου του Αγίου Νικολάου Πατησίων του 1947, αλλά και η εικόνα των τριών ιεραρχών στην Καπνικαρέα του 1934, όπως και άλλες. Στις εκκλησίες βέβαια είναι αρκετά δύσκολη η διάκριση του δικού του αμιγός έργου, καθώς δημιούργησε, για παράδειγμα, την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Λιώπεση, φιλοτέχνησε λοιπόν ο Κόντογλου μαζί με το μαθητή του Τερζή το 1946. Χρησιμοποίησε περισσότερους σκουρόχρωμους τόνους, τόσο στο πρόσωπο όσο και στα χέρια. Ενώ τα ενδύματα και αυτά τα φιλοτεχνεί με ήσυχους τόνους, σε απόλυτη αρμονία με το υπόλοιπο χρωματικό σύνολο. Χαρακτηριστικά έργα του αποτελούν οι εικόνες του τέμπλου του Αγίου Νικολάου Πατησίων του 1947, αλλά και η εικόνα των τριών ιεραρχών στην Καπνικαρέα του 1934. Στις εκκλησίες βέβαια είναι αρκετά δύσκολη η διάκριση του δικού του αμιγός έργου από εκείνου των μαθητών του.
χαρακτηριστικό παράδειγμα στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Λιώπεση, που φιλοτεχνήθηκε από τον Κόντογλου, αλλά και από τον μαθητή του Τερζή το 1946. Στις ηχογραφίες της δεκαετίας του 50 περίπου στην Καπνικαρέα, στον Άγιο Γεώργιο Κυψέλης, τον Άγιο Νικόλαο Πατησίων, τα σημαντικότερα τμήματα είναι εκείνα που ο ζωγράφος ακολουθεί τα κριτικά πρότυπα. Ενδιαφέρον δείγμα αποτελούν οι τοιχογραφημένες εικόνες του κτιστού τέμπλου του Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου, ζωγραφισμένες το 1955. Το αυτοκινητιστικό ατύχημα που βίωσε με τη σύζυγό του ήταν καταλυτικό και μάλιστα εδραίωσε τις θέσεις του. Έγραψε ο ίδιος: «Δεν πιστεύω κανένας άλλος λαός να νιώθει τόσο αγάπη και συμπόνια. Καλή φιλή, βλογημένη φιλή, με όλα τα κουσούρια που τις φορτώνουμε». Ο Κόντογλου ενδιαφέρθηκε για τη συνέχιση της παράδοσης, την αυθεντικότητα της ελληνικής έκφρασης, ενώ καθοριστική κρίνεται η συμβολή του στη διαμόρφωση της νεότερης εκκλησιαστικής ζωγραφικής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας έχοντας μαζί μας τον καταξιωμένο ζωγράφο, αγιογράφο, κύριο Γεώργιο Κόρδη. Κύριε Κόρδη, σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας κάνατε και ήρθατε στην εκπομπή μας για να μιλήσετε για τον Φώτη Κόντογλου. Πότε ο Φώτης Κόντογλου ανακαλύπτει στον ελλαδικό χώρο την ξεχασμένη βυζαντινή ζωγραφική και τι τον γοητεύει από αυτή? Ήταν ήδη ένας καλός ζωγράφος και είχε σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επισκέπτεται το 1923 ο Άγιον Όρος, όπου έρχεται για πρώτη φορά, ας πούμε, θα λέγαμε, σε επαφή με ένα τόσο πολύ μεγάλο όγκο βυζαντινής αγιογραφίας, βυζαντινής ζωγραφικής. Προφανώς πριν είχε δει εικόνες, αλλά σίγουρα δεν είχε δει όλο αυτόν τον πλούτο που μπορεί κανείς να δει στο Άγιο Όρος. Και αυτό τον γοήτευσε και αυτό ήταν ουσιαστικά και το έναυσμα να αρχίσει πια να ασχολείται και θεωρητικά, αλλά και φυσικά να ζωγραφίζει με τον τρόπο αυτό. Πώς, κύριε Κόρδη, παρακαθιέρωσε τη βυζαντινή ζωγραφική ο Φώτης Κόντογλου ως το μοναδικό θετικό τρόπο γραφής των εικόνων? Αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο προφανώς εγχείρημα. Ήδη περίπου έναν αιώνα αφού το Κόντογλου έτσι ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα να αρχίσει να ζωγραφίζει βυζαντινά, δηλαδή, ήταν καθιερωμένο αυτό που ονομάζουμε ναζαρινή ζωγραφική. Δεν είναι πολύ ακριβής ο όρος, γιατί εν πάση περιπτώσει ήταν ζωγραφικές που είχαν, θα λέγαμε, δυτική προέλευση, νατουραλιστικής, ας πούμε, θα λέγαμε, φύσεως. Οπότε ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, διότι ο κόσμος ήταν εξοικειωμένος με αυτή τη ζωγραφική και δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνει αυτό το εγχείρημα, δηλαδή να υποστηρίξει ότι ο σωστός τρόπος για να ζωγραφίζουμε τις εικόνες είναι ο βυζαντινός. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη, επίπονη και μακροχρόνια έτσι, διαδρομή που έκανε ο Κόντογλου και τελικά κυρίως με το προσωπικό του έργο, το ζωγραφικό δηλαδή, αλλά και με τα γραπτά του, κατάφερε να δείξει ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ζωγραφίζονται οι εικόνες, διότι αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος ταιριάζει, θα λέγαμε, ας πούμε, και στα Ευαγγέλια, αλλά και γενικότερα στη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και με αυτόν τον τρόπο έγινε αυτή η μετατόπιση, σιγά σιγά, δηλαδή πήρε πολλές δεκαετίες. Θα θέλαμε τώρα να μας μιλήσετε για τον Φώτη Κόντογλου ως εικαστικό δημιουργό. Κοιτάξτε, ο Κόντογλου ήταν ένας καλός, σπουδαγμένος ζωγράφος, δεν τον ικανοποιούσε, έφυγε για το Παρίσι, εκεί έκανε διάφορες ελεύθερες σπουδές, θα λέγαμε, γνώρισε έτσι την τέχνη του μοντερνισμού που ήταν τότε σε ανάπτυξη, και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα και συνάντησε τη βυζαντινή ζωγραφική, αρχικά σε αυτήν είδε μία μοντέρνα ζωγραφική, δηλαδή είδε, ας πούμε, ότι είναι μία μη νατουραλιστική ζωγραφική και γι' αυτό και άρχισε πια να ασχολείται με αυτήν. Αρχικά ζωγράφιζε, έκανε ζωγραφική δηλαδή περισσότερο παρά εικόνες και σιγά σιγά άρχισε να ασχολείται και με τις εικόνες.
Οπότε στην πρώτη φάση της ζωής του, περίπου δηλαδή μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρήγαγε αρκετό μεγάλο όγκο και κοσμικής δουλειάς. Μετά ουσιαστικά αφιερώθηκε στην αγιογραφία και ζωγράφησε αποκλειστικά εικόνες. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε έτσι, μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κόντογλου προσέγγισε, παρότι αυτό δεν φαίνεται θεωρητικά στα κείμενά του δηλαδή, προσέγγισε πάρα πολύ δημιουργικά τη βυζαντινή ζωγραφική. Δηλαδή δεν πήρε απλώς να αντιγράφει κάποια πράγματα από αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν, αλλά την προσέγγισε δημιουργικά, στο μέτρο βεβαίως που επέτρεπαν και οι συνθήκες της εποχής του, διότι σας είπα ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, έπρεπε να πείσει για άλλα πράγματα. Αυτά τα αναφέρει και σε κάποιες επιστολές που είχε γράψει σε ένα μαθητή του που είχε στην Σπάρτη, τον Μαυρικάκη, που ανταλλάσσανε επιστολές. Εκεί λοιπόν, όταν τις ανακαλύψαμε αυτές τις επιστολές και εκδόθηκαν, είδαμε ότι τον συμβούλευε ακριβώς αυτό. Δηλαδή να είναι δημιουργικός ως προς την παράδοση, να μάθει το αλφαβητάρι της βυζαντινής ζωγραφικής και να παράγει έργα τα οποία να είναι, ας πούμε, θα λέγαμε καινούρια, πατώντας βεβαίως πάνω στην παράδοση. Ο Κόντογλου αυτό έκανε, δηλαδή ουσιαστικά ήρθε να συνεχίσει την παράδοση τη Βυζαντινή και όχι απλώς να την επαναλαμβάνει με έναν φωτοτυπικό τρόπο. Αυτό θα έλεγα ότι ήταν το στίγμα του και η κληρονομιά του. Δυστυχώς δεν ακολούθησαν πάρα πολύ αυτή την κληρονομιά. Πώς αναγνωρίζεται σήμερα ο Φώτης Κόντογλου? Ο Φώτης Κόντογλου αναγνωρίζεται περίπου όπως αυτό που σας είπα, αλλά πιο πολύ τονίζεται το στοιχείο το ότι επανέφερε τη βυζαντινή ζωγραφική. Δεν τονίζεται όμως το δεύτερο στοιχείο που σας ανέφερα, που πιστεύω ότι είναι εξίσου αν όχι και πιο σημαντικό. Ότι δηλαδή ο Κόντογλου δεν επανέφερε απλώς τη βυζαντινή ζωγραφική, αλλά συνέχισε αυτή τη ζωγραφική παράδοση με πολύ δημιουργικό τρόπο, όπως ακριβώς συνέβαινε και στο παρελθόν. Διότι σε όλους τους πολλούς αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν ήταν ένα στατικό πράγμα η Βυζαντινή ζωγραφική και η Βυζαντινή αγιογραφία. Είχε σχολές, είχε εξέλιξη, είχε μέσα της ένα δημιουργικό στοιχείο, διαρκές δημιουργικό στοιχείο. Ο Κόντογλου λοιπόν έκανε ακριβώς αυτό. Και σήμερα είναι κρίμα που αυτό το στοιχείο δεν τονίζεται, αλλά έχουμε φτάσει λίγο, θα έλεγα, στον αντίποδα, ώστε όσο πιο φωτοτυπική αναπαραγωγή κάνουμε από σπουδαίες εικόνες του παρελθόντος, να θεωρείται τόσο πιο παραδοσιακό. Δεν έλεγε αυτό ο Κόντογλου, ούτε έκανε αυτό ο Κόντογλου. Ο Κόντογλου ήταν δημιουργικός. Έπαιρνε ένα πρότυπο από το παρελθόν, ένα παράδειγμα, ας πούμε, θα λέγαμε, από εικόνες του παρελθόντος, αλλά πάνω σε αυτές δούλευε και το έφτιαχνε με δικό του τρόπο. Τα έργα του το αποδεικνύουν αυτό, δηλαδή. Η εμφάνιση του Φώτη Κόντογλου ζωγράφου πώς έγινε, κύριε Κόρδη? Ο ζωγράφου, τι εννοείται, ως εικαστικού, έτσι, έγινε ακριβώς στο πλαίσιο που σας είπα, δηλαδή αυτό ήταν και το στίγμα του εξάλλου, δηλαδή να φέρει στο προσκήνιο την ξεχασμένη βυζαντινή ζωγραφική και εργάστηκε κυρίως, όπως σας είπα, προπολεμικά στα κοσμικά του έργα, με κορυφαία στιγμή προφανώς τη δουλειά που έχει κάνει στο Δημαρχείο των Αθηνών, αυτές τις περίφημες τοιχογραφίες που είναι και το μεγαλύτερο, έτσι, κοσμικό του έργο, όπως επίσης και τις τοιχογραφίες που είχε κάνει στο σπίτι του, στο πλατεία Παπαδιαμάντη, στα Άνω Πατήσια, το οποίο βρίσκονται τώρα στην Εθνική Πινακοθήκη. Αυτές είναι οι μεγάλες κορυφαίες στιγμές του. Και εξαιτίας τούτου, βεβαίως και ως εικαστικό δημιουργό, τον αναγνωρίζουν σήμερα και οι ιστορικοί της τέχνης, ως έναν, θα λέγαμε, ας πούμε, εκπρόσωπο του μοντερνισμού στην Ελλάδα. Αλλά όμως θέλει μια υποσημείωση εδώ, με την έννοια το ότι ο Κόντογλου δεν υιοθέτησε το μοντερνισμό που προέρχεται από τη Δύση, αλλά στην πραγματικότητα προσπάθησε να εισαγάγει έναν άλλο μοντερνισμό, το μοντερνισμό που έχει από τη φύση της μέσα η ελληνική βυζαντινή ζωγραφική παράδοση. Κύριε Κόρδη, θα θέλαμε τώρα να μας μιλήσετε από τι χαρακτηρίζεται το ζωγραφικό τοπίο του Φώτη Κόντογλου. Το τοπίο του, εντάξει, έχει διάφορες φάσεις. Δεν θα έλεγα ότι είναι μία συγκεκριμένη άποψη που έχει. Έχει διάφορες φάσεις ο Κόντογλου και στη δουλειά του. Αρχικά θα έλεγα ότι οι πρώτες του, έτσι, προσπάθειες είναι λίγο πιο στυλιζαρισμένες και πιο γραμμικές,
Αργότερα, έτσι, που είχε γοητευτεί σε κάποια φάση έτσι, και από την ελληνιστική ζωγραφική, από τα Φαγιούμ και το είναι έτσι πιο πλαστική η δουλειά του, με έτσι, πιο πλούσιους όγκους. Κατά περίοδους δηλαδή άλλαζε, θα έλεγα, ότι δεν ήταν, ποτέ δεν ήταν στατική δουλειά του και ποτέ δεν αντέγραφε τον εαυτό του Κόντογλου. Γενικότερα όμως το τοπίο του Κόντογλου είναι, πατάει πάνω στην βυζαντινή αντίληψη, δηλαδή δεν αντιγράφει με νατουραλιστικό τρόπο πράγματα. Προφανώς όταν έχει κάνει συγκεκριμένα τοπία, δηλαδή συγκεκριμένους τόπους που υπάρχουν, προφανώς υπάρχει μια αναφορά εκεί, αλλά όλο αυτό γίνεται όπως πάντοτε κάνουν οι Βυζαντινοί, δηλαδή με ένα πολύ μεγάλο βαθμό αφαίρεσης, παίρνει στοιχεία ώστε να αναγνωρίζεται το τοπίο, αλλά αφαιρεί άλλα στοιχεία και προσθέτει άλλα στοιχεία, αλλάζει την προοπτική, γιατί η προοπτική στα Βυζαντινά δεν είναι όπως είναι η προοπτική της αναγεννήσεως, δεν έχει βάθος δηλαδή, αλλά τα πράγματα στη Βυζαντινή ζωγραφική, όπως και τα τοπία βέβαια, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, κινούνται προς τη μεριά του θεατή. Έχουν δηλαδή ένα είδος, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάστροφης προοπτικής, δηλαδή προβάλλονται προς τη μεριά του θεατή και δεν προβάλλονται προς το βάθος όπως γίνεται στη Βυζαντινή, στην δυτική ζωγραφική. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του, έτσι. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα συνοψίσουμε έτσι και να τα συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο. Για τις κομματικές επιλογές του Φωτεινόπουλου. Και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο επίσης είναι ρευστό. Έχει πάρα πολλές φάσεις, από πολύ λιτές μέχρι πολύ χρωματικές και πολύ πλούσιες. Δηλαδή, κατά περιόδους γοητεύονταν είτε από την κριτική, ας πούμε, θα λέγαμε, ας πούμε, αντίληψη του χρώματος, όπου εκεί έχουμε ένα κιαροσκούρο περισσότερο, μια αντίστοιξη σκούρων και θερμών και άρα ένα έτσι λίγο πιο δραματικό κατανυχτικό κλίμα. Αλλά πολλές φορές του άρεσε και προς τα τέλη της ζωής του μάλιστα. Του άρεσε έτσι πολύ και τα παλαιολόγια, η δουλειά του Πανσέλινου κτλ. Οπότε εκεί δουλεύει με πολύ πιο πλούσιο χρώμα, πιο λαμπερά, πιο φωτεινά, πιο καθαρά χρώματα. Όπως σας είπα και πριν, ο Κόντογλου είναι ένας πάρα πολύ πολυσύνθετος άνθρωπος και ανήσυχος άνθρωπος και διαρκώς ψάχνει πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ησύχαζε σε κάτι, το έβρισκε και έμενε εκεί, αλλά συνεχώς αναζητούσε όλο ένα καινούργια πράγματα, καλύτερα, πιο λειτουργικά. Οπότε έχουμε μια πολύ πλούσια γκάμα και χρωμάτων στο έργο του. Πώς χειρίστηκε την εικαστική παράδοση των Βυζαντινών ο Φώτης Κόντογλου? Όπως σας είπα και πριν, ήταν πολύ δημιουργικός απέναντι σε αυτήν. Δηλαδή, είχε αναφορές στη Βυζαντινή παράδοση ή, να το πω καλύτερα, είχε αναφορές στο σώμα της εκκλησιαστικής ζωγραφικής, διότι παράδοση είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα και ένας όρος πιο περίπλοκος από ό,τι είναι η ιστορία της Βυζαντινής ζωγραφικής. Είχε λοιπόν αναφορές τέτοιες, χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα πολλές φορές εικόνες από το παρελθόν, αλλά πάνω σε αυτές επενέβαινε, δηλαδή τις έπλαθε με το δικό του τρόπο, τις έφερε στα δικά του μέτρα και σχεδιαστικά. Ήταν εξαιρετικός σχεδιαστής και έχουμε και έτσι μεγάλη σειρά σχεδίων του που φαίνεται αυτή του η μεγάλη δυνότητα στο σχεδιαστικό χώρο. Και βέβαια χρωματικά, δηλαδή χρωματικά έπλαθε με πολύ όμορφο και πολύ νόστιμο τρόπο τα έργα του. Έχει μάλιστα και στα κείμενά του έτσι εξαιρετικές περιγραφές που περιγράφει το πώς πρέπει να πλάθουμε, έτσι για το τι ισορροπίες πρέπει να έχουν τα θερμά, τα ψυχρά, η αντίστοιξη των τόνων στα έργα. Ήταν ένας πολύ μερακλής, ας πούμε, θα λέγαμε, άνθρωπος, νόστιμος, έτσι, είχε μέσα του πολύ έτσι μεράκι και νοστιμιά και όλο αυτό το πράγμα έβγαινε στην ζωγραφική του. Γι' αυτό και όπως ευθύς εξ αρχής σας είπα, το κύριο στίγμα του Κόντογλου δεν είναι ότι επανέφερε την παράδοση των Βυζαντινών, αλλά ότι συνέχισε αυτή την παράδοση, δηλαδή προσπάθησε να της δώσει ένα σύγχρονο πρόσωπο, ότι αυτό ναι μεν ξεκινάει από εκεί, αλλά πρέπει να το συνεχίσουμε και πρέπει διαρκώς να το ανανεώνουμε, ώστε να είναι παλιό και καινούριο ταυτόχρονα διαρκώς.
Τον είχατε γνωρίσει τον... Όχι, όχι, δεν τον γνώρισα. Ο Κόντογλου κοιμήθηκε το 1965. Εγώ το 1965 ήρθα από το χωριό που γεννήθηκα στην Αθήνα. Ήμουν πολύ μικρός, δεν γινόταν να τον γνωρίσω, όχι. Ο Κόντογλου στο έργο του έδειχνε την αντίδρασή του προς τη Δύση και τον πολιτισμό της και τη θεωρούσε υπαίτια για τη μικρασιατική καταστροφή. Εντάξει, προφανώς ο Κόντογλου ήταν ένας από τους πολλούς άνθρωπους οι οποίοι μικρασιατικής καταγωγής προφανώς, από το Αϊβαλί, ο οποίος είχε πληγεί άμεσα από την συμφορά αυτή την καταστροφή. Αυτό ήταν ένα τραύμα τεράστιο που φαίνεται παντού, πάνω του και σε οτιδήποτε έχει κάνει. Είναι λογικό λοιπόν να αποδίδει στους δυτικούς γενικότερα, ας πούμε, στους δυτικοευρωπαίους γενικότερα, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτή την καταστροφή που συνέβη. Αυτό νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και αυτονόητο. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι μόνον αυτός ο λόγος που ο Κόντογλου προς το τέλος της ζωής του έτσι σκλήρινε πάρα πολύ και είχε μια έντονα, θα λέγαμε, κατακριτική στάση απέναντι στον δυτικό πολιτισμό, τον οποίο τον γνώριζε πάρα πολύ βαθιά. Έχουμε δηλαδή κείμενα του Κόντογλου που μιλάει για... που ήταν επιφυλίδες, εφημερίδες, σε διάφορα έτσι κείμενα που είχε εκδώσει, που μιλάει για τη δυτική ζωγραφική και εκεί φαίνεται ότι γνώριζε πολύ βαθιά και σοβαρά αυτό τον πολιτισμό. Δεν ήταν δηλαδή μια επιφανειακή αντίδραση ενός αδαούς προς τον δυτικό πολιτισμό. Έχω όμως την αίσθηση ότι η αντίδρασή του αυτή οφείλονταν περισσότερο σε άλλους λόγους. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οφείλονταν κυρίως στην στάση που τήρησαν απέναντί του οι σύγχρονοι του πνευματικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, που τότε αλλά και τώρα ακόμα έχουν μία, γενικώς ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδος έχει μία επιφύλαξη ή και άρνηση γενικότερα προς το Βυζάντιο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση του γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένας τόσο έντονος αντιβυζαντινισμός που δεν υπάρχει ίσως πια στον υπόλοιπο κόσμο. Ο Κόντογλου λοιπόν αντιμετωπίστηκε από ένα σημείο και μετά σαν ένα παράδοξο και απομονώθηκε. Απομονώθηκε δηλαδή από τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του. Και έφτασε στο σημείο μάλιστα, ας πούμε, να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση της αγιογραφίας στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και δεν πήρε ούτε μία ψήφο, ούτε μία ψήφο. Και αυτό τον πλήγωσε πάρα πολύ. Οπότε θα έλεγα ότι είχε ακόμη και ψυχολογικούς λόγους αυτή η αντίδρασή του προς την κυριαρχούσα στο νεολαϊκό κράτος, δυτική κουλτούρα. Διότι κακά τα ψέματα στην Ελλάδα που γεννήθηκε μετά τον απελευθερωτικό αγώνα, αυτό το οποίο προέκυψε είναι μια χώρα της οποίας η κουλτούρα, ο πολιτισμός της είναι δυτικοευρωπαϊκός, η παιδεία της, τα πάντα. Επομένως, ο Κόντογλου αναζητώντας στην πραγματικότητα μια πολιτισμική, πώς να το πούμε, ταυτότητα, ελληνική προσωπική ταυτότητα, πολιτισμικά, ένιωθε ότι δεν μπορεί αυτό να το κάνει, διότι αντιδρούσε ο πνευματικός κόσμος της εποχής και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έφτασε σε ακρότητες και πολλές φορές είναι πολύ ακραίες αυτές οι απορρίψεις που κάνει και γενικευμένες, θα λέγαμε, που δεν μπορεί να είναι έτσι. Αλλά αυτό νομίζω ότι έχει πολλούς λόγους. Προφανώς και το γεγονός της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και γενικότερα τη στάση του σύγχρονου κόσμου, νομίζω του πνευματικού κόσμου απέναντί του. Έτσι απομονώθηκε προς το τέλος της ζωής του και για νομίζω αρκετά χρόνια είχε χάσει και την εκτίμηση, θα έλεγα, ας πούμε, της νεοελληνικής κοινωνίας. Πρόσφατα όμως πιστεύω ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να αναδεικνύεται ξανά το πρόσωπό του, η σημασία του έργου του και πιστεύω ότι σιγά σιγά βρίσκει και ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν αυτό το οποίο εκείνος ονειρεύτηκε, αυτό το οποίο οραματίστηκε, δηλαδή τη συνέχεια αυτού του πολιτισμού. Πώς έπρεπε να λειτουργεί για το Φώτη Κόντογλου η τέχνη και η κόρδη? Είναι σαφής ο Κόντογλου, δηλαδή έχει πολλές ωραίες αναφορές στα βιβλία του, στα κείμενά του, στα άρθρα που έχει γράψει κατά καιρούς και σε εφημερίδες και αλλού. Για τον Κόντογλου η τέχνη είναι ένα δημόσιο γεγονός, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απλά μια ιδιωτική υπόθεση ενός ανθρώπου ο οποίος απλώς εκφράζει τον εαυτό του και μιλάει για τον εαυτό του. Για τον Κόντογλου η τέχνη πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, πρέπει δηλαδή ο δημιουργός να δίνει ένα, πώς να το πω, να προσφέρει κάτι στην κοινότητα και να παίρνει από αυτήν κάτι. Συνεπώς έχει όρια,
δεν μπορεί να αυθαιρεθεί και θα πρέπει αυτό το οποίο παράγει να τρέφει την κοινότητα, να είναι δηλαδή ένα λειτουργικό γεγονός και κάτι το οποίο να λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία προς όφελος της κοινωνίας. Γενικώς ο Κόντογλου ως φορέας, ας πούμε, της παράδοσης, της ελληνικής παράδοσης, δηλαδή και της αρχαίας αλλά και της αυτού που λέμε βυζαντινής, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνονταν την τέχνη όχι ιδιωτικά, αλλά σαν μια δημόσια, ας πούμε, θα λέγαμε, λειτουργία της. Κύριε Κόρδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και ήρθατε στην εκπομπή μας να μιλήσετε για το φωτικό του. Εύχομαι υγεία και κάθε καλό. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Αθανάσιο Ζωητάκη, καθηγητή ιστορίας Πανεπιστήμιο Λομονοσόφ Μόσχας. Ο Φώτης Κόντογλου είναι φαινόμενο παγκόσμιας πραγματικά εμβέλειας. Αγγίζει και τον ορθόδοξο κόσμο παντού, σε όλες τις επίρους. Και το σημαντικό είναι ότι αναβίωσε την ορθόδοξη παράδοση, στην εποχή που όλοι, μέχρι και οι λαοί παραδοσιακά ορθόδοξοι, σαν τους Ρώσους, Σέρβους, Ρουμάνους, Έλληνες φυσικά, στράφηκαν στο δυτικό πολιτισμό, έβλεπαν το Βυζάντιο εν πολλής σαν κάτι παλαιό, σαν κάτι ξεπερασμένο. Ο Κόντογλου έδειξε ότι πραγματικά η βυζαντινή παράδοση, η ορθόδοξη παράδοση, είναι ένα φαινόμενο διαρκείας και είναι ένα φαινόμενο αιώνιο. Είναι ένα φαινόμενο που ζούσε, ζει και θα ζει μέχρι τις εντέλειες του κόσμου. Η σημασία πάλι του Κόντογλου είναι ότι ήταν ένας λαϊκός, δηλαδή η στροφή αυτή προς τον ορθόδοξο πολιτισμό έγινε από κάτω, δεν έγινε από κάποιους ιεράρχες, πατριάρχες. Όλος ο ορθόδοξος κόσμος τον 19ο, τον 20ο αιώνα έδειξε ότι απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, άνθρωποι των γραμμάτων, άνθρωποι εν πολλοίς και απλοί ψαράδες, άλλοι, εκπρόσωποι άλλων επαγγελμάτων, απλοί άνθρωποι, όχι μόνο διαβασμένοι, είδαν την Ορθοδοξία σαν το νόημα της ζωής και την Βυζαντινή Ορθόδοξη παράδοση σαν κάτι που προσανατολίζει όλη τη ζωή τους, όλη την ύπαρξή τους. Για την Ελλάδα ήταν ο Παπαδιαμάντης, ο Κόντογλου. Για την Ρωσία ήταν ο Λεόντιεφ, οι αδελφοί Κυριεύσκοι, ο Ντοστογεύσκη και άλλοι, αυτοί που είδαν πάλι τη σημασία της ορθόδοξης παράδοσης. Αλλά στη Σερβία ήταν οι εκπρόσωποι ολοκλήρου κινήματος, τον Μπογκομόλετς που καθοδηγόταν από τον Νικόλαο Βελεμίροβιτς. Και η σημασία του Κόντογλου όμως είναι εξαιρετική. Δεν έχει καμία σχέση γιατί με κάποιους άλλους ήταν πρωτοπόρος. Γιατί άλλοι είδανε την... στράφηκαν στη λατρεία, στράφηκαν στις πατριαρχικές διδαχές, αλλά ο Κόντογλου στο καλλιτεχνικό χώρο για όλο τον ορθόδοξο κόσμο έγινε πρωτότυπο, έγινε πρωτοπόρος, αυτός που ανακάλυψε ξανά την Βυζαντινή παράδοση και όθησε τον ενδιαφέρον για αυτή και στη Ρωσία και στη Ρουμανία και στη Σερβία και στη Βουλγαρία και σε όλο τον ορθόδοξο χώρο. Στην εικονογραφία, στην βυζαντινή μουσική, στην λαογραφία, σε όλα αυτά ήταν πρωτοπόρος και η σημασία του εξαιρετική. Πάλι επίσης είδε την παράδοση σαν ζωντανό φαινόμενο. Δεν προσπαθούσε να ζωγραφίσει ακριβώς έτσι, όπως ζωγραφούσαν οι παλαιοί. Είδε την βυζαντινή παράδοση ως κάτι ζωντανό και την αναζωπήρωσε με το ενδιαφέρον για αυτή πανταχού σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο. Τον κύριο Βασίλη Αγορκώστα, καθηγητή μουσικολόγο. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε δίπλα μας τον διδάσκον καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα αρχαιονομίας, τον κύριο Δημήτρη Μεταρρινό, ο οποίος θα μας μιλήσει για το έργο του Φώτη Κόντογλου. Κύριε Μεταρρινέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για το έργο του Φώτη Κόντογλου. Σας ευχαριστώ θερμά πρώτα απ' όλα εσάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπόκα, την οικογένεια και όλο τον σταθμό, γιατί είστε ένα σωσίβιο και μια όαση για μας εδώ στο Ιόνιο και στη Δυτική Ελλάδα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη Κέρκυρα. Ο Φώτης Κόντογλου είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, η οποία όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο και περισσότερο αναγνωρίζεται το μεγαλείο του. Στην εποχή του δεν είχε αναγνωριστεί τόσο πολύ. Και έτσι συμβαίνει συνήθως και το ξέρετε για τις εκπομπές σας,
οι μεγάλοι δυστυχώς αναγνωρίζονται με τα θάνατο και το έργο τους. Ο Φώτης Κόντογλου λοιπόν στην εποχή του, και θα μιλήσω για τις δεκαετίες, τις μεταπολεμικές δεκαετίες, 50, 60, σε αυτά ιδιαίτερα τα 20 χρόνια, δεν περιορίστηκε μόνο στο εικαστικό του έργο, δηλαδή να είναι μόνο ζωγράφος και πολύ περισσότερο αγιογράφος που συνδυάζονται αυτά τα δύο, αλλά προχώρησε να καταστεί και με το όλο το συνολικό του έργο να καταστεί ένας διανοούμενος της εποχής του. Και ας μην ήταν ακαδημαϊκός. Σήμερα όταν μιλάμε για διανοούμενους, ο νους μας πηγαίνει συνήθως ή σε ακαδημαϊκούς ή σε ποιητές. Αυτούς τους δύο λέμε συνήθως διανοούμενους. Ο ίδιος ήταν ένας διανοούμενος, αλλά Έλληνας διανοούμενος, ο οποίος μέσα από την εικαστική του τέχνη προέβαλε το έργο σε όλο τον κόσμο. Η θεματολογία του λοιπόν ήταν άκρος ελληνική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που βιώνουμε μια σύγχυση, πνευματική σύγχυση, και δεν ξέρουμε τι σημαίνει ελληνικό και τι σημαίνει μη ελληνικό, τι είναι δικό μας και τι είναι δάνειο ή τι είναι αντιδάνειο, ειδικά από τη Δύση, από όπου μας έρχονται όλα σχεδόν τα προϊόντα. Ο Κόντογλου ήταν μια προσωπικότητα που έφερε ένα φορτίο από το Αϊβαλί, από τη Μικρά Ασία, από την κοιτίδα του ελληνισμού και ειδικά της Ρωμιοσύνης, Καπαδοκία και Μικρά Ασία, και μόνος του, σε διάλογο μέσω της τέχνης του με όλο τον κόσμο, μπορούσε να επιβάλλει. Η θεματολογία του λοιπόν αυτή είναι ελληνική και τι σημαίνει ελληνική, ελληνική ιστορία και παράδοση και ορθοδοξία. Αυτός λοιπόν μας καθιστά τα όρια της θεματολογίας. Ελληνική ιστορία και παράδοση, και καταλαβαίνουμε ότι μιλούσε για την αρχαιότητα, όλη αυτή τη συνέχεια του ελληνισμού που κάποιοι ακόμη και σήμερα νεοέλληνες συναμφισβητούν, συνέχεια του ελληνισμού, η οποία περνάει μέσα από την αρχαιότητα, τη Ρωμανία, κακώς λεγόμενη Βυζάντιο, αλλά και τη Βυζαντινή ιστορία, και φτάνει στα νεότερα χρόνια Επανάσταση. Και βέβαια απ' την άλλη, Ορθοδοξία. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η ιστορία αν δεν έχει από κάτω το υπόστρωμα που είναι το Ορθόδοξο υπόστρωμα, την Ορθοδοξία. Και γι' αυτό τον βοηθούσε πάρα πολύ ο διάλογος που έκανε με τη Δύση, δηλαδή τα εικαστικά του όταν ενεργούσε ως ζωγράφος και να ξέρουν περισσότεροι άνθρωποι των εικαστικών, δεχόταν τις επιρροές, αλλά ήξερε τι έπαιρνε από τη Δύση, αλλά επέβαλε μέσω της αγιογραφίας τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μην όμως μόνο σε αυτά, αγαπημένο μου φίλε, τότε θα πούμε, θα τον αδικήσουμε και θα πούμε αυτά τα κάνει ο καθένας. Αυτός προχώρησε. Δεν φοβόταν να κάτσει να ασχοληθεί με τα προβλήματα της εποχής του. Όταν σήμερα έχουμε ξεχάσει τη λέξη ξενομανία, διότι έχουμε γίνει ένα έθνος που συνεχώς μετακενώνουμε, όπως έλεγε και ήθελε ο Κοραής, οτιδήποτε έρχεται από τη Δύση, καλό και σκουπίδι, έχουμε τον Κόντογλου, ο οποίος χτυπάει το καμπανάκι από τότε και τα διπλοκάμπανα και προειδοποιεί από το 60 και λέει προσέξτε γιατί αλλοτριωνόμαστε. Τότε το όραμα ήταν να μπούμε σε Ενωμένη Ευρώπη. Και αυτός ήδη προέβλεπε την κακιά πλευρά της Ενωμένης Ευρώπης, που με συγχωρείτε την Ευρώπη τη βλέπω, την Ενωμένη δεν βλέπω. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα διανοούμενος και να μιλάει για Ενωμένη Ευρώπη, διότι δεν είναι ένα θέσφατο πλέον, είναι ένα επιζητούμενο. Ο Κόντογλου από τότε, όπως διαβάσει μόνο το Ευλογημένο Καταφύγιο, μόνο ένα το βιβλίο, αφήνω τα υπόλοιπα, και διαβάσει και την ιστορία για το τρελό νερό. Και βλέπουμε εκεί πέρα πως άνθρωποι σου λέει ότι αν δεν πεις από αυτό το τρελό νερό της λύθης ουσιαστικά, να ξεχάσεις την ιστορία σου, την παράδοσή σου και να καταστείς μια πλαστελίνη, ένα υλικό που μπορεί ο άλλος να σε πλάσει και να σε διαπλάσει όπως θέλεις, τότε πάβεις να είσαι Έλληνας. Και Έλληνας κρύβει μέσα και το Ορθόδοξος. Για τον Κόντογλου. Είναι ο Κόντογλου λοιπόν που θέτει όλα αυτά τα όρια, και γι' αυτό για μένα ξεπερνάει η τέχνη, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός της εικαστικής τέχνης και οπότε δεν θα με ενδιέφερε ένας Κόντογλου ως εικαστικός καταρχήν, γιατί υπάρχουν πολλοί εικαστικοί και δεν ξέρω πώς να αξιολογήσω τον καθένα. Αυτό όμως που μετράει είναι ότι ο Κόντογλου είναι η προσωπικότητα εκείνη που μπαίνει και στην ιστορία, εισέρχεται στα δικά μας. Και μέσα από τα αρχεία του, για να φτάσω και στα δικά μας, την αλληλογραφία του και όλα, φαίνεται ότι ο Κόντογλου είναι η προσωπικότητα εκείνη η οποία πραγματικά επιζητεί
να προφυλάξει τις επόμενες γενιές που έβλεπε την ξενομανία και την αλλοτρίωση, την πνευματική αλλοτρίωση, και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη σχέση ελληνισμού ορθοδοξίας ως συνέχειας. Κάτι που σήμερα εμείς το λησμονούμε, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλο και να πείσαι στο εξωτερικό. Η ελληνική διασπορά στο εξωτερικό ζει με αυτά τα δύο, με αυτούς τους δύο πυλώνες. Ελληνική γλώσσα και πολιτισμός, διανόηση, αλλά και ορθοδοξία. Στην Αμερική, τη Μητρόπολη του Δυτικού Κόσμου, βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε 25-30 περίπου ορθόδοξα μοναστήρια χάρη στον Άγιο Εφραίμ, όπως τον λέω εγώ, της Αριζόνα, που εκοιμήθη πριν από 11 μήνες, περίπου 10 μήνες, και βλέπουμε ότι έχουμε βάσεις ελληνισμού, φροντιστήρια ελληνισμού, που λέει πολύ όμορφα ο φίλος μου Δημήτρης ο Νατσιός, βάσεις ελληνισμού στο εξωτερικό, που προβάλλουν αυτή την ενότητα του ελληνισμού, μια ενότητα που εμείς δυστυχώς θέλουμε να την ξεχάσουμε. Γιατί? Γιατί αγνοούμε τη δική μας παράδοση, και όταν είσαι ένα τίποτα θαμπώνεσαι με το οτιδήποτε βρίσκεις από αλλού, αλλά κάνουμε δύο λάθη. Αδικούμε τους εαυτούς μας, αλλά περισσότερο αδικούμε την ιστορία, τον πολιτισμό μας και την παράδοσή μας. Ο Κόντογλου λοιπόν γι' αυτό για μένα δεν σταματάει στο εικαστικό κομμάτι και στο αγιογραφικό, βάζω και αυτό μέσα, αλλά είναι ο άνθρωπος που δεν ιστορεί μόνο στον τοίχο, δεν ιστορεί στο καμβά του, ιστορεί κυριολεκτικά μέσα από την πένα του, που είναι πολύ σημαντική πένα, και αναδεικνύεται ένας διανοούμενος που είναι μέσα από τα σπλάχνα του ελληνισμού και ας μην κατέχει πανεπιστημιακές θέσεις. Κύριε Μεταγενέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που είχατε να έρθει να μας πείτε τόσα ωραία πράγματα. Ευχόμαστε υγεία και επιτυχία και στο έργο σας όλο, και το πανεπιστημιακό και το κοινωνικό. Συγχαίρω, γιατί η δική σας αποστολή των δημοσιογράφων και δημοσιολόγων είναι πάρα πολύ πιο σημαντική από τους δασκάλους σήμερα. Εσείς είσαστε οι φωτιστές του έθνους σήμερα, και αν εσείς είσαστε φωτισμένοι, φωτίζετε και τον κόσμο. Αν εσείς είστε σκοτισμένοι, σκοτίζετε τον κόσμο. Γι' αυτό η ευθύνη δική σας είναι πολύ μεγαλύτερη. Ποιον θα φέρετε να μιλήσει γιατί και τι θα πει? Αν δεν έχει να πει κάτι κάποιος άλλος, αλλά λέει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στη συνέχεια, και επειδή ήρθατε στην Κέρκυρα, αυτό πρέπει να το πούμε. Η μεγαλύτερη απόδειξη για μένα τη συνέχεια του ελληνισμού είναι το ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος. Καταρχήν, 1700 χρόνια Άγιο Λείψανο. Γεννήθηκε Έλληνας στην Κύπρο το 250. 70 για την ακρίβεια, μετά Χριστό. Μέχρι σήμερα ζει. Πότε σταμάτησε ο Άγιος Σπύριδωνας να είναι Έλληνας? Να, το μεγαλύτερο επιχείρημα της συνέχειας του ελληνισμού. Θα συμπληρώνω και την Αγία Θεοδόρα, 1300 χρόνια. Βλέπετε ότι τα Αγία Λείψανα μας αποδεικνύουν τη συνέχεια του ελληνισμού ως ορθοδοξία. Αφήγηση από τον μεγάλο μας ηθοποιό Καστανά Κώστα. Επιλογή από διάφορα κείμενα του Φώτη Κόντογλου. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Οι σημερινοί ανήσυχοι Έλληνες δεν καταστρέφουν καταργώντας ό,τι βρήκαμε από τους πατεράδες μας, αλλά το καταστρέφουν τελειοποιώντας το, εξελίσσοντας ό,τι σώθηκε έως εμάς από τους παλαιότερους, και τους ενδιαφέρει μονάχα να το συγχρονίσουνε, να το τελειοποιήσουνε, δηλαδή με άλλα λόγια να το χαλάσουνε. Τελειοποιείται η λαϊκή μας μουσική με ενορχιστρώσεις και με διάφορες εναρμονήσεις με τις οποίες ο Λίγκος ο Λεβέντης γίνεται μασκαράς της όπερας με σελάχι και καπελαδούρα στο κεφάλι, με φουστανέλα και μπότες, αλλά αρτανιάν, βγάζοντας από το στόμα του κάτι κορώνες που ξεταβανώνουν σπίτι. Κοντά σε αυτά τελειοποιείται και η μουσική στις εκκλησίες μας, με τετραφωνίες, με μπολιάσματα από την όρμα του Μπελίνη και από διάφορα ιταλικά τραγούδια, σε τρόπο που το τροπάρι της Κασιανής να γίνεται όπερα αλλά μπουρνέζικη, και το «Σε υμνούμε» να γίνεται η ανθισμένη Αμυγδαλιά. Τελειοποιούνται ακόμα οι εικόνες της εκκλησίας. Κάποιοι ζωγράφοι παίρνουν τις βυζαντινές εικόνες και επειδή, όπως λένε, έχουν μεν δυνατή έκφραση, ωραίες τάσεις, σπουδαία σύνθεση, αλλά κατά τα άλλα είναι άτεχνες, δηλαδή αφύσικες, τις τελειοποιούν δίνοντάς τους ό,τι δεν έχουν, δηλαδή
προοπτική, ανατομία, φυσικότητα. Με άλλα λόγια, ό,τι πετάξαν οι Βυζαντινοί από την τέχνη τους σαν περιττό και βλαβερό, για να μπορέσουν να δώσουν στα έργα του σοβαρό, αυστηρό και λειτουργικό χαρακτήρα, αυτά ίσα ίσα τα ξαναβάζουν στα έργα της εικονογραφίας αυτοί οι προκομμένοι συγχρονιστές και τελειοποιητές που κάνανε και κάνουν εκείνες τις ανεμικές και ανούσιες αγιογραφίες που γεμίζουν τις εκκλησίες μας. Αλλά εκτός από τη μουσική, οι μοντέρνοι ψάλτες και παπάδες έχουν τελειοποιήσει και την απαγγελία των ευχών και των αναγνωσμάτων που τα λένε με ένα ύφος που θα ρίσει πως είναι κονφερανσιέ. Μεγάλη πρόοδος τέλος πάντων. Ακόμα τελειοποιούν τα σκεύη του ναού, το φωτισμό, το ιδεώδες τους είναι να γίνει η εκκλησία σαν αίθουσα κινηματογράφου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον κύριο Νίκο Παπαδημητρίου, ομότιμο καθηγητή Ιωνίου Πανεπιστημίου, συγγραφέα. Φώτης Κόντου. Αγιογράφος, υπρεσιονιστής, εξπρεσιονιστής, μίζωγράφος, άτεχνος ίσως. Ο ζωγράφος Κόντο. Να εξηγήσω σε όσους και όσους με βλέπουν. Δεν είμαι ειδικός, ούτε έχω κάνει κάποια ιδιαίτερη μελέτη για τον Κόντο. Έχω μια συναισθηματική σχέση μαζί του. Το πατέρα μου, ο οποίος τον θαύμασε, παρότι δεν έμοιαζε καθόλου με αυτόν, είχε όμως κάτι, ο Κόντο και ο πατέρας μου. Θυμάμαι όταν τον ρώτησα, τι σου αρέσει σε αυτό. Μου είπε, το κλειδί. Κοίταξε το κλειδί. Λέω, ποιο κλειδί. Το βλέμμα του, το πρόσωπό του. Κοίταξε τα πορτρέτα. Πάντοτε ζαρωμένο μέτωπο και τα μάτια προς τα κάτω. Το κλειδί λοιπόν είναι το σκυτροπό βλέμμα, προς τα κάτω. Οι ρητίδες, το ερώτημα που κοιτάει. Το βλέμμα είναι άδειο, είναι θυμωμένο, είναι θλιμμένο. Ο συγγραφέας, μικρές ιστορίες, αφηγήσεις, εξομολογήσεις, μια γλώσσα επιτιδευμένη. Θα έλεγα, όπως και ο ίδιος ο χαρακτήρας του, δεν έρεε όπως η υπέροχα επιτιδευμένη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Είναι γλώσσα θεολογικά, θα έλεγα, λαϊκή. Το Παπαδιαμάντη στα 30, στην δεκαετία του 30, επαναλήψεις, αιμονές, και θα έλεγα επίσης κάποια κείμενα τα οποία πάσχουν από την αποσπασματική υφή τους. Πόσο μεγάλο συγγραφέας είναι ο Κόντο, πόσο μεγάλο ζωγράφος, δεν ξέρω. Από τον υπρεσιονισμό στον εξπρεσιονισμό, από την βυζαντινή τεχνοτροπία στη μη τέχνη ή στην άτεχνη ζωγραφική. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι, δεν ξέρω, ο Μοντεβέρντι ήταν άτεχνος. Όχι βέβαια. Και όμως, πολλοί τον κατηγορούσαν τότε ότι η αρμονία του ήταν... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Παπαδιαμάντης δεν μιλάει ελληνικά. Δυστυχώς, ποιος καταλαβαίνει τώρα τον Παπαδιαμάντη. Επαναλήψεις, αιμονές και αποσπασματικά κείμενα. Τελικά, αυτό που μου κάνει εντύπωση στον Κόντογλου, γιατί έχω την οικογένειά μου στο Παρίσι, έχω ζήσει πολλά και ζω πολλά χρόνια στο Παρίσι, είναι αυτή η αντίδραση, αυτός ο αντιδυτικισμός που τον βλέπω και σε πολλά άτομα, μεγάλες προσωπικότητες, ένας από αυτούς είναι ίσως η προσωπικότητα που με οδήγησε στο να γράψω τα βιβλία μου για την εωτερικότητα, ο Χρήστος Γιαναράς. Ξαφνιάζομαι και
Χωρίς να διαφωνώ, λυπάμαι για αυτόν τον αντιδυτικισμό, για αυτή την αντίδραση απέναντι στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό πνεύμα, από ανθρώπους που ζήσαν στο Παρίσι. Γιατί αυτό? Ο άνθρωπος που έζησε στο Παρίσι έφυγε πραγματικά ποτέ από το Ιβαλί? Από την άλλη μεριά, αν ήταν εδώ ο σεβαστός μου, κύριος Γεννανάς, και με ρώταγε, Νίκο, είσαι ευχαριστημένος από την Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σήμερα? Θα έλεγα, όχι κύριε, δεν είμαι. Άρα, ίσως η απάντηση είναι αυτό που προσπάθησε ο Κόντογλου και που είναι πολύ πιο επιτυχημένο όταν δεν το λέει. Έβαλε στα γάλματα μουστάκια. Προσπάθησε να επανενώσει την παλιά Ελλάδα με την νεότερη Ελλάδα. Είναι Έλληνας, καλλιτέχνης, ζωγράφος και συγγραφέας. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κίσα Σταμάτη, άρχον πρωτοϊμάστορ του Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σταυρών χαράξας βοσής, επευθείας ράβδον την αριθρόν διέτεμε, το Ισραήλ πεζεύσεντι, την δε επιστρεπτικός, παρά ότις άρμεση, κρατήσε σύνοσεν, επεύρους διαγράψες το αίτη των όπλων, διό Χριστό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Πες, είπαμε δικό μου λάθος. Τι? Μισό λεπτό. Δεν πήρε μπρος. 5, 4, 3, 2, 1. Σταυρών χαράξας Μωσής, επευθείας ράβδον, την αριθρόν διέτεμε, το Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρεπτικός, Φαραώ της άρμεση κρωτήσε σύνοσεν, επεύρους διαγράψες το αίτη των όπλων, διό Χριστό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Έκνον προσταγμα τυράννου δισεβούς, λαούς εκλώνησε, νέον απειλείς και δυσφημίας Θεός τυγούς. Όμως τρεις παιδες ουκέ δημάτωσεν, θυμός θηριώδης ουπιδρομιών, αλλαντιχούντι δρασοβόλο πνεύματι, πυρίσινόντες έψαλον, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Συνεχίζουμε με τον κύριο Διγυνδίκη Γιώργο, φιλόλογο, συγγραφέα. Είναι γνωστό ότι η γη της Ιωνίας υπήρξε μητέρα μεγάλων εργατών του πνεύματος. Λογοτέχνες όπως ο Βενέζης, ο Δούκας, ο Σεφέρης, η Σωτηρίου, ο Ψαθάς, η Ορδανίδου και άλλοι, με το έργο τους σφράγισαν την μετέπειτα λογοτεχνική παραγωγή της πατρίδας μας. Το έργο τους περιστρεφόταν γύρω από την ειρηνική ζωή της Ιωνίας, την έξοδο και την επακολουθήσασα προσφυγιά. Οι προαναφερόμενοι, μαζί με τους Μυριβίλη, Καραγάτσι, Πετσάλι, Τερζάκι και Πρεβελάκι, αποτέλεσαν τους στυλοβάτες της λεγόμενης γενιάς του 30. Μεταξύ αυτών,
ως γνήσιο τέκνο της μικρής Αττικής γης, με την βαθιά θρησκευτικότητά του και τον χυμώδη λόγο, με έργο πολυσχηδές και ασυνήθιστης της ευρύτητας, επάξια συγκαταλέχθηκε ως ένα από τα επίλεκτα μέλη της και ο Φώτης Κόντογλου. Ο Κόντογλου ήταν γέννημα θρέμα της μικρασιατικής γης, του πολύπαθου Αγιβαλιού, μια από τις νεότερες πόλεις της περιοχής. Το Αγιβαλί ιδρύθηκε από κατοίκους της Λέσβου που ήρθαν από τα γειτονικά παράλια στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις επιδρομές των πειρατών. Η ίδρυση του σύγχρονου οικισμού τοποθετείται στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από την τουρκική λέξη αϊβά, που σημαίνει κηδόνι, αφού τόσο ο καρπός όσο και το όστρακο αφθονούν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η παλαιότερη ελληνική ονομασία της πόλης ήταν Κηδονίες για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Η πολυέθνη στα χρόνια του Κόντογλου είχε περίπου πληθυσμό 30 με 35.000 κατοίκους, όλοι Έλληνες, εκτός από τον διοικητή, τον δικαστή και τον τελώνη που ήταν Τούρκοι. Ήτανε γιος του Νικολάου Αποστολέλη ο Κόντογλου και της Δέσπος Κόντογλου και γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1895. Ένα χρόνο μετά τη γέννησή του, χάνει τον πατέρα του και την κηδεμονία του ίδιου και των τριών μεγαλύτερων αδελφών του, του Ιωάννη, της Αναστασίας και του Αντώνη, ανέλαβε ο αδελφός της μητέρας του, αρχιμανδρίτης Στέφανος Κόντογλου, ηγούμενος του οικογενειακού μονιδρίου της Αγίας Παρασκευής. Από αγάπη και ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του θείου του, όταν μεγάλωσε, υιοθέτησε το οικογενειακό επίθετο της μητέρας του, ενώ στο σχολείο ήταν καταγεγραμμένος ως Αποστολέλης. Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο μετόχι της Αγίας Παρασκευής, μια περιοχή ζωσμένη από το πέλαγος, μέσα σε ατμόσφαιρα βουκολική και ασκητική. Άνθρωποι και περιβάλλον, καθώς και διαβάσματα για ταξίδια εξερευνητών και θαλασσοπόρων, έθρεψαν την παιδική του φαντασία και άσκησαν μεγάλη επίδραση στη ζωή του. Από μικρός ένιωσε ζωηρή την έλξη της θάλασσας, έτσι ώστε οι δικοί του προσανατολίστηκαν στη σκέψη να τον κάνουν καπετάνιο, κάτι που τελικά δεν ευδοκίμησε. Έλεγε στα γραπτά του, «Αντί να γίνω ναυτικός, να κάνω ταξίδια στις μακρινές θάλασσες, έγινα γραφιάς και τα γράφω στο χαρτί». Και σε άλλο σημείο, «Δεν ξέρω αν γεννήθηκα στη στεριά ή μέσα στο νερό. Θα ρεις πως δεν έχω βγει από την κοιλιά της μάνας μου, αλλά από τη θάλασσα». Τα μαθητικά του χρόνια τα πέρασε στην πατρίδα του το Αϊβαλί. Το 1906 τελείωσε το δημοτικό σχολείο της κάτω χώρας και το 1912 το σχολαρχείο και το γυμνάσιο. Το συγγραφικό και εικαστικό του τάλαντο άνθησε νωρίς. Όντας μαθητής γυμνασίου με διευθυντή τον Ιωάννη Ολύμπιο, μαζί με άλλους συμμαθητές του, μεταξύ των οποίων και ο μετέπειτα λογοτέχνης Στρατής Δούκας και ο Πάνος Βαλσαμάκης, εξέδιδε το περιοδικό Μέλισσα. Την εικονογράφηση των κειμένων, δικών του και των συμμαθητών του, έκανε ο ίδιος. Στα διαβάσματά του, κυρίαρχη θέση είχε το Βυζάντιο, οι αρχαίοι Έλληνες, ο Ιούλιος Βέρν, ο Βίκτορ Ουγκό. Από νωρίς ασχολείται με τη ζωγραφική και σχεδιάζει να σπουδάσει στην Αθήνα. Το 1913 πηγαίνει με τον θείο του στην Αθήνα και γράφεται στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου, διευθυντής της οποίας ήταν ο Ιακωβίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Πολέμης. Με την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι ξεσπούν σε βιαιότητες εναντίον των Ελλήνων της Ιωνίας και καταστρέφουν το Αϊβαλί, περίοδος 1914-17. Στην καταστροφή,
ο Κόντογλου θα χάσει τη μητέρα του και το θείο του Στέφανο. Εγκαταλείπει τότε τη σχολή και φεύγει στην Ευρώπη. Στη γενέτειρά του, το Αϊβαλί, επιστρέφει το 1919 και διορίζεται καθηγητής της γαλλικής γλώσσας και της ιστορίας της τέχνης στο Παρθεναγωγείο του Αϊβαλιού, στο οποίο και δίδαξε για 2 χρόνια. Παράλληλα, μαζί με άλλους, ιδρύει τον Πνευματικό Σύλλογο Νέοι Άνθρωποι και γίνεται πρόεδρος. Στις συγκεντρώσεις, όπου συζητούσαν για την τέχνη, τις συγκεντρώσεις του Συλλόγου αυτού, συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Στρατής Δούκας, ο Ηλίας Βενέζης και ο Πάνος Βαλσαμάκης. Τον επόμενο χρόνο ο Σύλλογος διαλύθηκε. Το 1920 εκδίδει στο τυπογραφείο του Αιωνικού Αστέρα το έργο του Πέντρο Καζάς, το οποίο είχε γράψει στο Παρίσι το 1918. Το έργο αυτό πρώτος το διάβασε ο Στρατής Δούκας, ο οποίος και το τύπωσε με δικά του έξοδα σε 250 αντίτυπα. Το 1921 επιστρατεύεται συμμετέχοντας και αυτός στην Μικρασιατική εκστρατεία. Και όταν αποστρατεύτηκε γυρίζει για λίγο λόγω των γεγονότων στο Παρθεναγωγείο του Αϊβαλιού. Το 1922, μετά την καταστροφή, φεύγοντας την μανία των Αγαρινών, με ένα καΐκι παίρνει το δρόμο της προσφυγιάς. Λίγα οικογενειακά κειμήλια, ένα παλιό Ευαγγέλιο και κάποιες παλιές εικόνες, μεταξύ των οποίων η εικόνα της Αγίας Παρασκευής, ήταν τα μόνα αντικείμενα που κατόρθωσε να διασώσει. Πρώτος σταθμός, η Θερμή της Λέσβου, ένα παραλιακό χωριουδάκι κατά Αντικρίστου Αϊβαλί. Ο Φώτης Κόντογλου θα ξανάρθει στη Θερμή της Λέσβου τα έτη 1959-1962 για να συλλέξει και να καταγράψει τις αφηγήσεις ευσεβών χριστιανών κατά την αποκάλυψη των νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, με τις οποίες συνέγραψε το βιβλίο του «Σημείων Μέγα, ήγουν τα θαύματα της Θερμής». Η παραμονή του στη Λέσβο δεν κράτησε πολύ. Η θύελα της καταστροφής, τα αιώλια δρολάπια της προσφυγιάς, τον οδήγησαν στην Αθήνα. Εκεί, στην Αθήνα, ο Κόντογλου έφερε μαζί του ό,τι πιο πολύτιμο από την δίουσα Καθημάς Ανατολή. Έφερε το πνεύμα της Ρωμιοσύνης που στο ελλαδικό κρατήδιο είχε αποθάνει και το έφερε ολοζώντανο μαζί και την αγάπη για τη χαμένη του πατρίδα. Στοιχεία που καθοδήγησαν την πένα του ήταν τα παιδικά του χρόνια κοντά στον ηγούμενο κηδεμόνα θείο του με τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις του στο μοναστήρι, οι οποίες εδραιώνουν μέσα του την πίστη του στην παράδοση και στην Ορθοδοξία. Ο χρωστήρας του επηρεάστηκε από το ταξίδι του στο Παρίσι και την επαφή που είχε με τη δυτική τέχνη. Τέλος, καθοριστικό, αναμφισβήτητα στοιχείο που σφράγισε το έργο του ήταν η Μικρασιατική καταστροφή, την οποία έζησε σε όλη της την τραγικότητα. Για την πατρίδα του, το Αϊβαλί, ο Κόντογλου το 1962, 3 χρόνια πριν πεθάνει, θα αφιερώσει ένα από τα καλύτερα έργα του με τίτλο «Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου». Σε αυτό απεικονίζει το ελληνικό Αϊβαλί, σχολιάζει τα επαγγέλματα των κατοίκων του, το εθιμικό του κύκλο, τον οδυνηρό ξεριζωμό και παραθέτει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τον Τούρκο ως άλλο. Ανάγλυφα επισημαίνει την αρμονία του φυσικού του περιβάλλοντος, την μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι κάτοικοι της πόλης του Αϊβαλιού και τον ανεπανάληπτο συνδυασμό του μπλε και του πράσινου. Γράφει ο ίδιος: «Μυρολογώ την κουρσεμένη μου πατρίδα, τα Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, και μαζί τη ζεστή φωλιά μου, το υποστατικό που ζούσα αποτραβηγμένος. Ήτανε ένα βραχόβουνο, μια Χερσόνησο, που με αφήσανε κληρονομιά οι μπαρμπάδες μου.
είχαν ζήσει και πεθάνει πάνω εκεί, πάπου προς πάπου, καλόγεροι οι πιο πολλοί. Τώρα, κλαίγω για το χαμό τους. Μα το πόσο πονώ, καταλαβαίνω πως δεν θα μπορέσω να το πω με λόγια ποτές μου. Τι να σημειώσω στο χαρτί, χωρίς να κατρακυλήσει και ένα ζεματιστό δάκρυ, να λιώσει τα ψηφιά. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.